Γεια σας. Παρακολουθείτε άλλο ένα VIPcast του Game Over. Την ώρα που θα το βλέπετε εσείς θα είναι Παρασκευή 10 Ιουνίου, αλλά για μας είναι ακόμα Πέμπτη, είναι η τελευταία ημέρα της E3. Η έκθεση φτάνει στο τέλος της. Και βρισκόμαστε εδώ με τον Νίκο Ζαραμπούκα, Product Manager του PlayStation. Νίκο, η έκθεση τελείωσε και άλλη μια χρονιά, επιβιώσαμε, στεκόμαστε. Έχεις συνηθίσει, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, βετεράνοι πλέον. Και πέρσι εδώ ήμασταν, έτσι, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε. Πώς είδες την έκθεση, Νίκο? Ήταν μια δυνατή χρονιά για το PlayStation. Είχαμε την τελική αποκάλυψη του PSV, με την ανταγωνιστική του τιμή. Πώς βλέπεις τη χρονιά αυτή, πώς είδες τις ανακοινώσεις της έκθεσης? Αρχικά θα ήθελα να καλησπερίσω τους fans του Game Over και να ευχαριστήσω... Πείτε καλησπέρα στον άνθρωπο. Και να ευχαριστήσω και τον Game Over που μου δίνει το βήμα για να πούμε κάποια πράγματα για την φετινή E3 που έλαβε χώρα στο Los Angeles. Είναι αλήθεια, όντως το PSV αποκαλύφθηκε την Δευτέρα στην Press Conference της Sony. Μάθαμε κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν ήξερε. Φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θεωρώ ότι εκτός από τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις δύο κάμερες, τους δύο αναλογικούς μοχλούς, θεωρώ ότι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του V είναι η οθόνη του. Εσύ που το δοκίμασες με παιχνίδια όπως το Uncharted, όπως το Reality Fighters, όπως το Little Big Planet, μπορείς να το επιβεβαιώσεις ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ εντυπωσιακή οθόνη, η οποία ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα για μένα στην φορητή ψυχαγωγία. Είναι κάτι που το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι η απόκριση της οθόνης αυτής είναι επίσης εντυπωσιακή, όσο και του touchpad από την πίσω όψη της συσκευής. Και όπως είπες και εσύ, η τιμή είναι πολύ ανταγωνιστική, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και το feedback που έχουμε από τον κόσμο είναι εξίσου καλό. Πιστεύεις ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για ένα ακόμη φορητό τόσο ισχυρό, τόσο ουσιαστικά αναπαράγει την οικιακή εμπειρία on the go, είναι ακριβώς, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι σχεδόν σαν ένα φορητό PlayStation 3, ναι, και όσον αφορά την φωτεινότητα, την ανάλυση των χρωμάτων, αλλά και όσον αφορά το gameplay και τις δυνατότητες μπορεί να δώσει στον gamer. Με βάση το πώς θα πήγε το PSP στην Ελλάδα, πιστεύεις ότι υπάρχει ανταπόκριση εκεί? Σίγουρα. Το θέλουν αυτό το προϊόν? Το PSP είχε καλύψει μέχρι τώρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των αναγκών του κοινού, αλλά οι gamer είναι απαιτητικοί, θέλουν διαρκώς καινούργια πράγματα. Και εμείς προσπαθούμε να τους προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Θεωρώ ότι παιχνίδια όπως το Uncharted, όπως το Resistance, το Little Big Planet που θα βγουν στο NGP, παιχνίδια που είναι εξοικειωμένοι οι χρήστες του PlayStation, της πλατφόρμας του PlayStation, θα φαίνονται εξαιρετικά στο PlayStation V. Οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι για καινούριες κυκλοφορίες, για υποστήριξη και από third party developers. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, θεωρώ. Η φετινή έκθεση βέβαια είχε και άλλη μια hardware ανακοίνωση, αυτή τη φορά από αντίπαλο δέος. Είδαμε το Wii U με το νέο του χειριστήριο, το οποίο και αυτό έχει δυνατότητες touch και accelerometer κλπ. Πώς σου φάνηκε το Wii U? Θεωρώ ότι η συσκευή είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο για να εκφέρουμε γνώμη, να πούμε πώς θα είναι η τελική του μορφή. Είναι ακόμα πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά. Επιφυλάσσομαι όταν θα γίνει λίγο πιο συγκεκριμένη η δυνατότητα της συσκευής και η τίτλη που θα υποστηρίζει και κάποια άλλα πράγματα ενδεχομένως τιμή, να εκφράσω τη γνώμη. Προς το παρόν είναι κάτι το οποίο το είδαμε, θεωρώ ότι ακόμα είναι σε επίπεδο concept, είναι ένα project το οποίο ετοιμάζουν, δεν είναι κάτι έτοιμο, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ από την πλευρά μου. Θα δείξει, θα δούμε τους επόμενους μήνες με τις περισσότερες λεπτομέρειες που θα έχουμε στη διάθεσή μας, τι μπορούμε να σχολιάσουμε. Ποιο σύστημα ελέγχου προτιμάς, τη touchscreen ή το remote σε φάση Wii Remote και Move? Θεωρώ ότι όλα εξαρτάται από το software. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια που το motion control ή το touchscreen είναι απαραίτητα. Υπάρχουν παιχνίδια που ο πιο παραδοσιακός χειρισμός, να το πω έτσι, εγώ προσωπικά τον προτιμώ. Βέβαια δείχνει ο κλάδος ότι διαρκώς εξελίσσεται, δηλαδή και τον Gun Attachment για το PlayStation Move, που ήρθε και μπήκε σε παραδοσιακούς τίτλους first person shooter όπως το Killzone και το Resistance τώρα. Δείχνει ότι είναι πραγματικά μια καινούργια gameplay εμπειρία. Οπότε διαρκώς ο κλάδος ψάχνει να βρει τρόπους για να κάνει το gaming πιο διαδραστικό για το χρήστη.
θεωρώ ότι είναι καθένας ανάλογα με το τι προτιμά, υπάρχει πληθώρα επιλογών. Μάλιστα. Και αυτό θέλουμε εξάλλου. Σίγουρα. Πληθώρα επιλογών. Βεβαίως και στη φετινή E3 υπήρξαν και πάρα πολλές ανακοινώσεις από καινούργια παιχνίδια, καινούργια δεδομένα για γνωστά παιχνίδια. Θα τα διαβάσετε όλα στις μέρες που ακολουθούν στο Game Over, πάντοτε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις βαλίτσες μας σιγά σιγά. Θα αφήσουμε με λύπη μας το πολύ ωραίο Los Angeles και θα τα πούμε πλέον από Ελλάδα. Σήμερα μας τα χάλασε λίγο καιρός. Ναι, έχει μια κουφόβραση και μια συννεφιά, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως με τα κοντομάνικα είμαστε, παράπονο δεν έχουμε. Και στην Ελλάδα θα έχουμε και τριαντάρια τώρα, έτσι. Ναι, δηλαδή, θα γυρίσουμε στα... Εκτός από το jet lag θα έχουμε και τη ζέστη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο και του χρόνου να πούμε στην E3. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε στην E3 2012. Γεια σας. Καταρχήν, ναι, Νίκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να μην ξεχνάμε και τους τρόπους μας άλλωστε. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Γεια σας.